Μέλη της Ένωσης Μοτοσυκλετιστών με κόκκινα περιβραχιόνια που συμβολίζουν το χρώμα του αίματος ξεκινούν μοτοπορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας το πάντα επίκαιρο μήνυμα «Δώσε αίμα, μοιράσου ζωή». Μαθητές Γενικών Λυκείου δίνουν δυναμικό παρόν στο προάβλιο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, όπου εξελίσσονται θεατρικά δρόμενα, ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου παίζει τραγούδια και το κτίριο έχει στολιστεί με κόκκινες κορδέλες. Είναι η έναρξη των εξαήμερων εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας Εθελοντία Μοδότη, που πραγματοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Η Θεσσαλονίκη έχει από τα υψηλότερα ποσοστά εθελοντών αιμοδοτών. Το νοσοκομείο Άγιος Παύλος έχει 80% εθελοντές αιμοδότες. Το ΑΧΕΠΑ είναι το δεύτερο κατά σειρά. Προσπαθώντας βασικά να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και κυρίως τους νέους ανθρώπους να δώσουν αίμα, γιατί το να δίνεις αίμα είναι το να δίνεις ζωή. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί διεθνώς προκειμένου να πραγματοποιήσει φέτος τις επίσημες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη στις 14 Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχουν ξεκινήσει δράσεις σε 12 πόλεις της χώρας. Θα έρθει η ανάγκη, είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Έτσι θα ήταν προτιμότερο να έχουμε όλες τις τράπεζες αίματος, ο κάθε σύλλογος και ο κάθε Έλληνας να πηγαίνει να δίνει, να καταθέτει το αίμα του, να υπάρχει και να μην έχουν προβλήματα τέτοια τελευταία στιγμή και να καλούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ψάχνουμε αίμα. Να κινητοποιηθούμε όλοι, να πηγαίνουμε να γίνουμε εθελοντές στη τράπεζα αίματος, να υπάρχει μια παρακαταθήκη γενικά μεγάλη. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, έως και τις 8 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται αιμοληψίες. Τα συνεργεία αιμοληψίες θα εναλλάσσονται τις πρωινές έως μεσημερινές ώρες από την Τετάρτη 6 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 8 Ιουνίου στους Δήμους Αμπελοκήπων, Εβόσμου και Θέρμης και τις απογευματινές ώρες από τις 5 έως και τις 9 το βράδυ τις ίδιες ημέρες στους Δήμους Καλαμαριάς, Πηλαίας και Παύλου Μελά. Πιστεύω ότι η αιμοδοσία είναι πλέον η σύγχρονη αντιμετώπιση της κοινωνίας στα προβλήματα που έχει ο πολίτης όσον αφορά την υγεία. Και θέλω να πιστεύω ότι ολοένα και θα αυξάνονται οι αιμοδότες στην κοινωνία μας. Θεωρώ πως απέχουμε, αλλά με τέτοιες προσπάθειες, άμα γίνονται πιο οργανωμένα και πιο συχνά, θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Είμαστε νέοι και μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως. Ο φιλικός αγώνας μπάσκετ στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Ιουνίου μεταξύ βετεράνων καλαθοσφαιριστών και Δήμου Θεσσαλονίκης, η τελετή βράβευση εθελοντών αιμοδοτών στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και η σκηταλοδρομία το απόγευμα της Κυριακής 10 Ιουνίου, συμπληρώνουν τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.